Φίλες και φίλοι του Ex Libris, καλησπέρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο μου έστειλε η συγγραφέας του για να της πω τη γνώμη μου. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram θα είδατε το πολύ όμορφο πακέτο που έφτασε πριν από λίγο καιρό και να πω πρώτα ότι όταν πρώτο έκανε η ευγενέστατη, να το πούμε και αυτό, συγγραφέας την πρώτη επαφή μαζί μου, της είδα λίγο την θεματολογία του βιβλίου της και της είπα ότι δεν ανήκει στο είδος που διαβάζω και μήπως θα ήθελε τη γνώμη κάποιου άλλου που διαβάζει τέτοιου είδους βιβλία, γιατί δεν θα ήθελα να δικήσω το βιβλίο της. Όμως επέμενε θα την ενδιαφέρει ή ότι θα την ενδιαφέρει και η γνώμη ενός ανθρώπου σαν εμένα που δεν διαβάζει τακτικά τέτοιου είδους βιβλία και επομένως μου το έστειλε. Και μου έστειλε ένα πραγματικά πολύ ωραίο πακέτο, το οποίο όσοι με έχετε στο Instagram το είδατε. Μιλάω σήμερα για το βιβλίο «Μια θάλασσα ευχές» της Μαρκέλα Ζορμπάνου, που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πηγή. Σας είπα το δεματάκι που ήρθε το βιβλίο, ήταν υπερπαραγωγή, με πολύ όμορφα εξουσόρ μέσα, κούπα, διακοσμητικό, σελίδοδείκτη και φυσικά ένα πολύ όμορφο γράμμα και αφιέρωση στο βιβλίο. Καλά, πέρα από τη θετική εντύπωση που δημιουργεί κάτι τέτοιο σε έναν που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με κάποιον συγγραφέα, να πω ότι δείχνει και τα γραφόμενα στο γράμμα, που εντάξει δεν θα σας το διαβάσω, γιατί το θεωρώ προσωπικό, δείχνουν ένα πάθος πρώτα απ' όλα. Δηλαδή και ένα μεράκι, αν θέλετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, που το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν φτάνει να γράφουμε καλά, πρέπει να έχουμε και ένα πάθος για αυτό που κάνουμε. Και φαίνεται ότι πραγματικά η Μαρκέλα το κάνει και θέλει να δώσει μια ομορφιά, να περάσει αυτό το πάθος, αυτή την ψυχική της, να το πω έτσι, διάθεση για αυτά που γράφει, θέλει να την περάσει γενικότερα και στο βιβλίο της σαν υλικό, αν θέλετε, αντικείμενο, σαν παρουσίαση. Και είναι καλό αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη συγγραφή και μακάρι να συνεχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό. Να πω ότι είναι ένα βιβλίο από είδος που δεν διαβάζω, το ξαναπεί, ένα βιβλίο που ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων που περιγράφουν σκέψεις, εσωτερικούς μονολόγους, του χασμού του συγγραφέα. Και πραγματικά αυτό γράφει και το ίδιο το βιβλίο στο εξώφυλλο, ότι είναι μικρά αυτοτελή στοχαστικά δοκίμια. Και νομίζω ότι είναι από τις ακριβέστερες περιγραφές που έχω διαβάσει στο βιβλίο. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο περιέχει κατ' ουσίαν σκέψεις του συγγραφέα του, της συγγραφέως του στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μία σειρά θεμάτων. Έμπνευση για το κάθε ένα δοκίμιο μπορεί να αποτελεί η οποιαδήποτε σκέψη, η οποιαδήποτε κατάσταση που έχει βιώσει κάποιος και θέλει να πει δύο πράγματα για αυτή, να τα βάλει στο χαρτί. Έτσι λοιπόν, το ίδιο έχουμε και εδώ πέρα. Έχουμε διαφόρων μεγεθών, θα έλεγα, κειμενάκια από μικρά των 4-5 σειρών μέχρι κειμενάκια που πιάνουν 1,5 περίπου σελίδα. Δηλαδή πρόκειται όντως για μικρά κείμενα. Σαν βιβλίο θα μπορούσε κάποιος άνετα σε μία μέρα να το διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Όμως, όπως και πιστεύω και σε άλλα βιβλία αυτού του είδους, τουλάχιστον όσα λίγα έχω διαβάσει, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι βιβλία που τα παίρνουμε από την αρχή και φτάνουμε μέχρι το τέλος ακολουθώντας μία πλοκή ή μία συγκεκριμένη οδό διαβάσματος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να το διαβάσεις, ή μάλλον το πιο σωστό είναι να το διαβάζεις κάθε μέρα, τουλάχιστον αποσπασματικά. Να διαβάζεις λίγο κάθε μέρα, να διαβάζεις κάτι, να το σκέφτεσαι και μετά να συνεχίζεις ή ακόμα και να μην τα διαβάζεις με τη σειρά. Η συγγραφέας τα έχει χωρίσει σε κάποιες θεματικές ενότητες, π.χ. σκέψεις για τον έρωτα ή για το πάθος ή για κάποια όνειρά της, αλλά είναι πολύ γενικός αυτός ο διαχωρισμός, θα έλεγα. Και πραγματικά σε κάθε ενότητα μπορείς να βρεις κείμενα
που να σε βάζουν σκέψεις για διάφορα θέματα. Κάποια από αυτά διακρίνει ο αναγνώστης ότι είναι αυτοβιογραφικά, θα λέμε κατά κάποιο τρόπο, κάποια άλλα δεν μπορεί να το διακρίνει. Ίσως ανάλογα με τον βαθμό που γνωρίζει κάποιος τη συγγραφέα και τη ζωή της, να λένε και διαφορετικά πράγματα αυτά τα κείμενα σε όλους. Όμως, αρκετά από αυτά τα κείμενα είναι σκέψεις τις οποίες θα μπορούσε να έχει κάνει ο καθένας από εμάς. Και βρήκα σαφώς και εγώ μέσα σε αυτά τα κείμενα σκέψεις τις οποίες έχω κάνει και εγώ για αντίστοιχες καταστάσεις. Και αυτό είναι ευχάριστο, αν μη τι άλλο, να βλέπεις ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν αντίστοιχα ερωτήματα, αντίστοιχες ανησυχίες με σένα. Βέβαια είναι άλλα κείμενα στα οποία απλώς ανησυχείς, να το πω έτσι, σε βάζουν σε άλλου είδους σκέψεις, κείμενα τα οποία δεν μπορείς να ταυτιστείς. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός αυτού του είδους των βιβλίων, να σε βάλουν σε μια διαδικασία σκέψης και πώς θα αντιμετώπιζες κι εσύ κάποιες καταστάσεις, τι αισθήματα, τι σκέψεις θα σου δημιουργούσαν και αντίστοιχα να στοχαστείς, πραγματικά ακριβώς αυτός είναι ο σωστός όρος, να στοχαστείς πάνω σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά διέκρινα δύο μεγάλες θεματικές που διατρέχουν όλα αυτά τα περισσότερα τουλάχιστον κείμενα. Η μία έχει να κάνει με τον πόνο σε εισαγωγικά, τον ψυχικό πόνο, την απώλεια αν θέλετε και το βασικό στοιχείο, τη συγχώρεση, το πώς προχωράμε παρακάτω, το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και κυρίως τους ανθρώπους που έσφαλαν, και το άλλο είναι ο έρωτας και η καταλυτική του επίδραση στη ζωή, ο έρωτας και η αγάπη. Θα μου πείτε, είναι μεγάλη συζήτηση ακριβώς τις διαφορές, αλλά ο έρωτος και η αγάπη είναι οι άλλες δύο μεγάλες θεματικές και κυρίως, όπως είπα, η επίδραση που έχουν αυτά, η καταλυτική επίδραση που έχουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου, θέλω να πιστεύω. Εν πωλής, δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είναι από τα βιβλία που μπορώ να σας απαντήσω, αλλά ξέρω, μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Δεν είναι ένα βιβλίο που να είναι γραμμένο, νομίζω, με σκοπό να σου αρέσει, να μην σου αρέσει. Είναι βιβλίο που, όπως είπαμε, λέει και στην αρχή, είναι βιβλίο για να στοχαστείς, είναι βιβλίο για να σκεφτείς. Είπα ότι τέτοιο βιβλίο δεν είναι το αγαπημένο μου είδη, δεν τα διαβάζω. Όμως, όπως σας έχω πει, προσπαθώ να κρατάω ανοιχτό το μυαλό και φυσικά δεν περιφρονώ κανένα είδος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να απαντήσω το. Φαντάζομαι κάποιος που διαβάζει τακτικά σε αυτό το στυλ βιβλία μπορεί πιο εύκολα να απαντήσει αν ήταν ωραίο ή δεν ήταν ωραίο ή αν τον έβαλε σε μια διαδικασία που σκέψεων, αν αποκόμισε αυτό που ήθελε. Εγώ δεν είμαι τόσο εκπαιδευμένος, αν θέλετε, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με αυτό του είδους τα βιβλία και αυτή τη διαδικασία. Επομένως, πάντως, εκείνο που μπορώ να πω είναι ναι, ότι με έβαλε σε σκέψεις το βιβλίο. Ναι, βρήκα κείμενα τα οποία αντανακλούν και δικές μου σκέψεις και δικές μου ανησυχίες. Βρήκα κείμενα τα οποία με στενοχώρησαν με την έννοια ότι διακρίνεις τον πόνο μέσα σε αυτά, δηλαδή κάπου καταφέρνει να σε κάνει να συμπάσχεις. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να πούμε ένα μέτρο, να δώσουμε ένα μέτρο επιτυχίας αυτού του βιβλίου, νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι απόλυτα επιτυχημένο το βιβλίο της Μαρκέλλας, με την έννοια ότι και σε κάνει να σκεφτείς κάποια πράγματα και, όπως είπα, βασικό, σε κάνει να νιώσεις κάτι για κάποιες καταστάσεις ή για κάποια πράγματα που περιγράφει. Δεν σε αφήνει αδιάφορο. Όχι όλα τα κείμενα, να το πω, συγγνώμη, είναι πολλά τα κειμενάκια που έχει το βιβλίο, παρόλο που είναι μικρό. Κάποια, ναι, σαφώς θα φέρω ανάλογα και τις προσλαμβάνω στο καθενός, κάποια θα σε αφήσουν αδιάφορο, κάποια όχι. Πιστεύω όμως ότι η πλειοψηφία των κειμένων δεν θα σε αφήσει αδιάφορο. Και από αυτή την άποψη, να πω ότι το θεωρώ ένα βιβλίο που επιτυγχάνει το σκοπό του. Είναι επιτυχημένο, αν θέλετε, βιβλίο. Και σίγουρα, αν βρεθεί στον δρόμο σας και σας αρέσει αυτό το
παιχνίδι, αν θέλετε. Σας άρεσε αυτή η διαδικασία του να διαβάζετε για σκέψεις ή με αφορμή σκέψεις άλλων ανθρώπων να μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε κι εσείς ή να αναλογιστείτε? Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να δώσετε μια ευκαιρία σε αυτό το βιβλίο, στο Μια Θάλασσα Ευχές. Οι ευχές είναι κάτι σχετικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα ευχόταν οι συγγραφέας, καλά πράγματα πάντως, ούτε τι θα ευχόμουν εγώ στα συγγραφέα. Το σίγουρο είναι ότι η ευχή όλων, πιστεύω, είναι να μπορούμε να νιώθουμε, να συμπάσχουμε με τους άλλους ανθρώπους και να σκεφτόμαστε. Γιατί όσο σκεφτόμαστε και όσο χρησιμοποιούμε τη λογική μας, ακόμα και το συναίσθημά μας και το μυαλό μας για να επεξεργαστεί τις καταστάσεις και δεν δρούμε παρορμητικά και χωρίς να έχουμε επεξεργαστεί κάποια πράγματα μέσα μας, πιστεύω ότι είναι καλό. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρακέλα Ζωρμάνου που μου έστειλε αυτό το αντίτυπο για να το διαβάσω και να πω τη γνώμη μου. Αν λοιπόν διαβάζετε βιβλία τέτοιου τύπου, βιβλία που με σκέψεις, με στοχασμούς και αυτά, δώστε του μια ευκαιρία. Πιστεύω ότι αξίζει και δεν θα σας απογοητεύσει. Ήταν λοιπόν το Μια Θάλασσα Ευχές από τη Μαρακέλα Ζωρμάνου και τις εκδόσεις Πηγή. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.